Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ακόμα δύο τευχάρες, μάλλον δύο γραφικές νουβέλες από τη Marvel. Εντάξει, σήμερα μέρα Marvel και αυτά, λίγο πιο νωρίς είδαμε και τους κλασικούς περίεργες. Αλλά τελευταία, καθώς έστειλα τη μάνα μου στο περίπτερο και να έλεγα δες και αυτά, τι παίζει με αυτά, πες μου ποιο είναι. Και εντάξει, μιλούσαμε μέσα στην φωτογραφία τι βρήκα και αυτά. Και εδώ ειδικά, εντάξει, το εξώφυλλο μου πούλησε αυτή τη γραφική νουβέλα. Μόνο που βλέπω εδώ, Moon Knight, Spider-Man, Daredevil πίσω, Luke Cage, Iron Fist και Punisher. Μου φτάνει, αυτό το εξώφυλλο μου φτάνει, δεν ξέρω αν είναι καλό ή όχι. Το Βασίλειο της Σκιάς και εντάξει, εδώ The Miz Blairman, Τραγωδία και ο Θρίαμβος. Αυτό το background και αυτά σε περίπτωση που κάτι βλέπω μόνο αυτό. Είχα ένα μικρό ατυχηματάκι, με έβγαλε με ένα σπασμένο πόδι και είμαι στο πατρικό μου. Οπότε λίγο διαφορετική εικόνα σε σχέση με αυτά που έχετε συνηθίσει. Μέχρι να τελειώσουμε, να δέσουν όλα και αυτά και να επιστρέψω στο δικό μου σπίτι, γιατί εκεί να κινηθώ δεν παίζει με τίποτα. Εδώ τώρα βλέπουμε μια αισθητή διαφορά στο μέγεθος των γραφικών νουβέλων. Εντάξει, βλέπετε ότι αυτή με τον Iron Man είναι αρκετά πιο χοντρή, αλλά εντάξει, θα δούμε. Ελπίζω να έχει ωραίες ιστορίες. Αν εκεί είναι το ένα είναι το 77. Το 77ο τεύχος και το άλλο είναι το 78ο. Εδώ, Βασίλειο της Σκιάς, τεύχος 99, ψιλογάρα. Κακώς δεν είχα ξεκινήσει από την αρχή να τα μαζεύω για να έχω και την πρώτη 60. Αν και αρκετοί την πουλάν, την πρώτη 60 σε Facebook και αυτά. Εντάξει, τώρα είναι θέμα λίγο τιμές, λίγο πότε θα βρεθούμε με λεφτά. Και εντάξει, αφού ζόρισε λίγο η ζελατίνα να βγει. Εδώ, αυτά πάντα τα κρατάω και τα βάζω μέσα, για να ξέρω και ποιο είναι. Έτσι, μ' αρέσει να τα κρατάω, ας πούμε, έτσι απλά. Και τι έχουμε τώρα εδώ, δεν έχω ιδέα τι έχουμε μέσα σε αυτό, Shadowland, και ο κακός παίζει να είναι ο Daredevil εσείς, το Βασίλειο της Σκιάς, ο κακός παίζει να είναι ο Daredevil, okay. Shadowland, ιστορία μέχρι τώρα, βλέπουμε Electra, βλέπουμε Daredevil, να παλεύει εδώ τους επόμενους μήνες, ονομάζεται Hera. Hera, αυτό το The Hunt, αυτό που είδαμε και στους Defenders και σε αυτά, έτσι, αυτό η Hera, αυτό είναι το The Hunt, λογικά. Ωπα ρε, έχει καταφέρει τον Bullseye. Εδώ ο Bullseye, εντάξει, είναι πεσμένο κάτω και αυτά. Σαν το Λαντένα, εικονογράφηση εξωφύλου και φαίνεται ωραίο. Αλλά τι γίνεται, Κάστρο, Τζιγκόγκου, Τσου, Ιαπωνία, αρχαίο προπήγιο της Χείρας. Το αυτό του The Hunt, ας πούμε, φορούσαν μάσκες και αυτά. Όσοι έχετε δει το Netflix verse και θυμάστε το Defenders, εκεί είναι. Και εντάξει, εδώ και αυτό είναι και όλοι μαζί. Τι έχουν κάνει, δεν έχουν κάνει πειράματα στον Bullseye. Δεν είναι ο Bullseye αυτό. Όχι, για τον Bullseye φαίνεται αυτόν. Βασίλειο της Σκιάς, Inwood Moon Knight, Inwood Moon Knight, what? Battery Park, α, που είναι ο καθένας, Spider-Man, ξενοδοχείο Highline, τιμωρός, κέντρο Kingpin, ο Kingpin είναι, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε και όλοι μαζί, όπα ρε, εδώ βλέπουμε, εντάξει, ο Iron Fist στο αρχηγείο των Avengers, τι φάση, εδώ είναι ο Nick Fury, όχι, ο Luke Cage είναι αυτός, στην αρχή έλεγα θα είναι ο Nick Fury, αλλά όχι, αυτός είναι ο Luke Cage, και έχουμε και τον Άρμα και τον Thor, γιατί αυτοί παίζουν να κάνουν guest εμφάνιση, παίζουν να βοηθήσουν και αυτοί, δεν ξέρω, σκιτσάρες. Ωραίο, ωραίο. Και μόνο που έχει να κάνει με αυτό το κόμιξ και θυμίζει λίγο την σειρά των Netflixers, τουλάχιστον γενικά. Και εντάξει, το Defenders ιδιαίτερα. Μ' αρέσει. Έλα ρε φίλε. Εδώ Bullseye. Έφαγε εδώ μια καλή ο Bullseye. Και ο Daredevil σίγουρα κάτι δεν πάει καλά με τον Daredevil, δεν ξέρω. Τώρα τι και πώς, αλλά τέλος πάντων. Εικονογράφηση εξωφύλου, σαν τον Αντίο. Ακόμα για Moon Knight κάτι δεν είδαμε. Τι τρώει άλλο, τι βάζει. Η Hera. Η Hera. Εντάξει, θα μπορούσε να δείτε το χέρι τώρα. Δεν κάνει, ξέρω εγώ. Εντάξει, έτσι το μετέφρασε τουλάχιστον. Και πάλι εδώ έχουμε τον Kingpin. Και πήγε στην Ιαπωνία ο Kingpin. Λογικά. Οχ. Ο επόμενο θα την πληρώσει εδώ. Παίζει να είναι ο Kingpin. Αυτό ποιο είναι, αυτό παίζει να είναι ο Agent Venom, πώ τον έλεγε. Νομίζω. Δεν έκανε τίποτα. Άξιζε. Τι γίνεται εδώ. Μασκοφόρο Hera. Ναι. Ο Kingpin να φοράει κιμονό και τέτοια, έχει βγάλει τα πουκάμισα και αυτά και έχει βάλει πιο παραδοσιακές στολές. Έλα ρε φίλε. Calling Wind, Shang-Chi. Να δες και ο Shang-Chi. Εδώ εμφανίζεται και ο Shang-Chi. Okay. Misty Knight. Λέει καθημερινά που καθένας ποιος είναι. Βασίλειο της Σκιάς. Hell's Kitchen. Okay, εδώ έχουμε επιστρέψει στο Hell's Kitchen. Δεν τον βλέπω ιδιαίτερα κακό τον Daredevil. Δεν ξέρω. Αν τους δούμε να τις παίζουν μεταξύ τους. Ού, το Ghost Rider έρχεται. Τι γίνεται τώρα. Okay. Δεν ξέρω, Iron Fist, ψεύτη, Hera, πιάστε τους, λογικά, ναι, εικονογράφηση εξωφύλου. Το Moon Knight απλά τον έχει και δεν τον βλέπω ιδιαίτερα, δεν ξέρω τι γίνεται ακριβώς. Ο Ghost Rider όμως ήρθε και κόβει κόλους, έτσι, ο Ghost Rider κόβει κόλους κανονικά. Κάτι δεν θα το διαβάσω, ναι, ναι, για να τις παίζει ο Daredevil να πλακώνει στο ξύλο τον Iron Fist, λογικά, ναι. Και είναι και ο Spider-Man αυτή, αχ. Ήταν αυτή και αυτή την είδαμε ρε. Κόλλησα τώρα. Kung Fu και μαλακίες, ξέρω, Kung Fu και μαλακίες. Ήρθα άλλος με τα όπλα εκεί και αυτά, ναι. Ω, τι είναι αυτή.
Ghost Rider εδώ και αιώνες, παίζει με τη βοηθιά Fisk. Σαν γυναίκα Bullseye είναι αυτή και είναι, είναι σκιτσάρα. Οκ. Okay. Ghost Rider, bla bla bla. Ου, εδώ, έλα ρε φίλε, έρχεται και η Ηλέκτρα. Τι σκιτσάρα κι αυτή, γεια σου Ηλεκτράρα μου, γυναικάρα. Πω πω, και η Ηλέκτρα με αυτούς όμως είναι. Λογικά ναι, και έχουν χωριστεί αυτή. Εικονογράφηση εξωφύλου. Ξέρω όμως γιατί. Εντάξει, έλα δες εδώ τώρα την Ηλέκτρα. Όχι. Ωπα ρε, έρχεται και ο Wolverine εδώ. Άνιξ Λουκ Κέιτζ, εντάξει, Σανκτσι, δάσκαλος Ίζο. Έχει και ο Wolverine εδώ. Τελικά guest παίζει να κάνει και ο Wolverine. Δεν βλέπω να παίζει και ιδιαίτερο ξύλο. Εδώ τώρα κάποια τελετή που παίζει να αναστήσουν τον τέτοιον Ηλέκτρα Προδότρα. Ου. Α, ναι, όχι, άρα να γίνει όντω κακό εισαγωγικά ο Daredevil εδώ και λογικά τον ελέγχουν ή κάτι τέτοιο. Ω πάρε φίλε, πρέπει να το κάνει από κοντά. Αυτό παίζει να τόνιωσε. Παίζει τα νύχια του Wolverine να είναι μέσα στον Daredevil εδώ. Και ο Daredevil θα βγει μετά από αυτό. Σως και αυλαβείς. Κάτι έχουν κάνει κάποια διαολιά εκεί στο The Hunt και έχουν κάνει enhance στον Daredevil, δεν εξηγείται αλλιώς. Να φάγει εδώ τόσο καλές τέτοιες και... Ωου, με έχουν μεγαλώσει και τα χέρια εδώ. Τι είχε γίνει εδώ ρε εσείς. Ωραίο, ωραίο, μου αρέσει αυτό που βλέπω. Εικονογράφηση εξωφύλου, δεν το διαβάζω ιδιαίτερα, ούτε βλέπω ακριβώς τι γίνεται. Αλλά τον πλακώνει στο ξύλο, τρώει και ένα χέρι ξύλο και από τον Ghost Rider τώρα μάλλον εδώ. Ναι, έχουν μεγαλώσει τα κέρατα και αυτά βλέπετε. Ωπα ρε, εδώ έχει αλλάξει και μορφή, έχει γίνει τελείως σαν διάολη να πούμε δαίμονας. Τι έχει μέσα, τι έχει γίνει εδώ πέρα. Δεν ξέρω και τα χέρια του και αυτά άλλαξαν, έχει αλλάξει αρκετά. Το αλακαρούφηξε τον Ghost Rider όντως, νίκησε τον Ghost Rider, τι φάση. Εδώ φαίνεται σαν να ρουφάει τον Ghost Rider, οκ. Okay. Δεν ξέρω. Μπράβο Iron Fist, τον έδωσε μια καλή, αλλά... Α, έλα και τώρα παίζουμε ότι θα βγει ο Matt Murdock από μέσα του και θα γίνει καλός και αυτά ή κάτι τέτοιο. Oh. Δεν ξέρω τι είναι αυτό, ναι. Ναι, 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 εδώ το βλέπουμε και από το μπουνίδι που φάγει από τον Iron Fist. Μπράβο, τον Iron Fist τον κατάφερε. Και ο Fist, εντάξει, ο Kingpin έστω και εδώ τελειώνει. Πάει πολύ καιρό, Πάτερ, πάρα πολύ καιρό. Και εδώ πρέπει να είναι ο. Εδώ πρέπει να είναι όντω ο Daredevil, ναι. Αυτό πρέπει να είναι, σε παρακαλώ. Ναι, αυτό πρέπει να είναι. Είναι όντω ο Matt Murdock. Μετά το ξύλο που έφαγε, γύρισε, ξαναβρήκε τον παλιό του εαυτό και έγιναν όλα καλά. Εναλλακτικό εξώφυλλο, κάποια εναλλακτικά εξώφυλλα εδώ. Με εναλλακτικό εξώφυλλο, σαν πανέμορφο. Εξωφυλάρα, εντάξει. Το Moon Knight δεν τον είδα και πολύ. Εντάξει, guest εμφανίσει τελείως. Δεν τον είδα και πάρα πολύ το Moon Knight να έχει και πάρα πολύ δράση. Δεν είχε πολύ strip time. Πώς λέμε screen time εδώ για τα comic strips. Strip time, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Εντάξει, σαν να λέμε screen time, δεν είχε και πολύ όντω. Και το επόμενο είναι αυτό που θα το δούμε. Iron Man, τραγωδία και ο θρίαμβος. Εντάξει, και μόνο που είδα Iron Man, εννοείται το θέλω. Αυτό μου άρεσε αρκετά. Αρκετά ενδιαφέρον αυτό. Μ' άρεσε. Εδώ παίζει, νομίζω έχω μια γραφική νουβέλα με την Ηλέκτρα. Ο παίζει να είναι και συνέχεια αυτό ή εκεί κοντά. Κάτι τέτοιο. Τώρα, εδώ για να ανοίξουμε αυτό, τον Iron Man, εντάξει, τραγωδία και ο θρίαμβος και αυτά. Αλλά θέλω να το ανοίξω προσεκτικά πάλι. Εδώ, και αφού το βγάλαμε, και εντάξει, αυτό που λέω ότι το κρατάω έτσι, γιατί χαζομάρα μου το κρατάω και αυτά, και αυτό είναι πιο χοντρό από το άλλο, από την άλλη γραφική νουβέλα. Αυτή είναι λίγο πιο χοντρή. Απλά θέλω να δω πού περίπου βρισκόμαστε εδώ και τι γίνεται. Τραγωδία και ο θρίαμβος, Δημίζη Μπλάιρμαν και αυτά. Αυτό που να είναι Whiplash. Ο Whiplash, το μαστίγιο, εντάξει, αυτό κάτι παρόμοιο που είδαμε στον Iron Man 2, που ήταν ο Mickey Rourke και αυτά. Έτσι το λέγανε Whiplash, δεν θυμάμαι. Ναι, εκεί είναι όντως αρκετά πίσω. Ενώ στο εξώφυλλο φάνηκε ότι θα είναι λίγο πιο σύγχρονο, αλλά καλύτερα. Μ' αρέσουν τα πιο κλασικά σκίτσα και αυτά. Εντάξει, εδώ μας λέει και το καθένα τώρα τι πια έχει περιλαμβάνει και τέτοια. Έλα, ρε φίλε, είναι από αυτά τα. Οπότε okay, μπορεί και να το δούμε αυτό στην άλλη συλλογή. Μπορεί. Tales of Suspense 91, αν πάρει παράταση. Αλλιώς δεν μας βλέπω και ιδιαίτερα να το βλέπουμε. Αλλιώς είναι και αυτό από τα παλιά. Έτσι. Εντάξει, βλέπετε τα πιο κλασικά σκίτσα. Τα σκίτσα που μου αρέσουν, εντάξει το βλέπουμε να παλεύει, τον Iron Man. Μ' αρέσουν, προτιμώ αυτά τα σκίτσα, όταν είναι για ακόμη δεν ξέρω, προτιμώ παραπάνω αυτά. Εδώ έχουμε Tales of Suspense 92, γι' αυτό βγήκε τον Αύγουστο 1967 ή 68, περίπου εκεί υπολογίζω. Μπορεί και παραπάνω, μπορεί και παραπάνω, 69 ξέρω εγώ ή οτιδήποτε. Συνεχίζουμε, κλασικότατο και ωραίο, αυτός πρέπει να είναι ο Mandarin, όχι. Όχι, λακίες νομίζω λέω. Tales of Suspense, featuring Iron Man and Captain America, bla bla bla, the Titanium Man, Tales of Suspense 93, και αυτό βγήκε Σεπτέμβρη του πότε, μπροστά δεν νομίζω να γράφει στο εξώφυλλο, στο άλλο, στην άλλη συλλογή, εντάξει γράφει πως είναι, εδώ στα εξώφυλλα των comics νομίζω δεν έγραφε,
εντάξει, οκ. Okay. Και εδώ είναι το Titanium Man, όπου... δεν έχουμε ξαναδεί το Titanium Man. Τον άντρα από το Τιτάνιο στο, στην άλλη συλλογή, στα πρώτα κόμιξ του Iron Man. Τον έχουμε ξαναδεί. If this be Modok. Αυτός είναι ο Modok 94. Ναι. Δεν λες να τα έχουμε ξαναδεί αυτά. Όχι. Γιατί και αυτό με το Modok κάτι σαν να μην θυμίζω. Ντάει να τα έχουμε ξαναδεί αυτά. Στην άλλη συλλογή. If a man be stone. Όχι, αν αυτά θα γίνει πέτρα. Όχι, αυτό νομίζω. Γιατί πράγμα. Grey, the uncanny grey gargoyle. Οκ. Okay. Όταν ο άνθρωπος γίνεται πέτρα. Αυτό εννοεί η gargoyle. Fail. Οκ. Συνεχίζει. Σπέζει το τίμημα της νίκης. Ω, και ο άνθρωπος πέτρα έγινε εδώ. Τι φάση. Εντάξει, εδώ έχουμε κάτι ένα μέγα εξώφυλλο. Απλά μας λέει ότι είναι από αυτό. Από το 96 του Billy Bourne να αναγεννηθείς και γίνεται πέτρα. Και αν πέσει κάτω, έπεσε κάτω και δεν έσπασε, ξέρω εγώ, αντάζει να βγει κάτω και να σπασε για να γίνει όταν θρύψαλα. Αλλά κάτι έγινε εδώ, κάτι άλλαξε τώρα και ξαναπήρε τη μορφή του. Δεν καταλαβαίνω ακριβώς τώρα τι έγινε εδώ. Ξαναπήρε τη μορφή του, αλλά οκ. Okay. Αρέσουν. Iron Man, oh, Natos, the coming of the Whiplash. Ναι, Whiplash, όντως είναι Whiplash αυτό. Ναι, και είναι αυτό που λέγαμε. Tales of Suspense, Ιανουάριο του 97, εδώ αλλάξαμε χρονιά. Πήγαμε 70 τώρα. Δεν ξέρω ακριβώς πότε. Όταν οι άλλοι θα βλέπαμε υπολογιστικά, τώρα υπολογίζω περίπου εκεί, γιατί θα είναι λίγο πιο πίσω. Αλλά εντάξει, μπορεί και να λέω βλακής και να είναι, ξέρω εγώ, το 67, το 68 ή κάτι τέτοιο. Ο Whiplash που είναι, ήρθε, όπαρε. Ου, εδώ κάτι ένα Αμέρικα τη παίζει με τον Black Panther. Ή δεν είναι Black Panther, βρει The Panther. Πρώτα ήταν The Panther και μετά είναι Black Panther, μάλλον. Ο πολεμιστής και το μαστίγιο. Ναι, ανήκει το σάνα, ο πολεμιστής και το μαστίγιο. Εντάξει, Whiplash. Έτσι θα το μετέφραζε, αλλά οκ. Okay. Και εδώ τι κάνει ακριβώς ο Iron Man. Έχει βγάλει κάτι και προβάλλει τον εαυτό του πολλές φορές. Ναι, μάλλον μέσα από αυτό. Και άλλοι Iron Man, ναι. Αλλά οι άλλοι πρέπει να είναι ψεύτικοι. Εντάξει, πρέπει να είναι απλά προβολή, όχι για δολώματα και τέτοια. Για να πηγαίνει να χτυπάει και να μην χτυπάει το δικό μας. The Mercy of the Magia. Ποια είναι, τι στο έλεος των Magia. Τη Magia. Οκ, τη Magia. Άκυρο. Όπου ποια είναι αυτή η Magia. Τη Magia. Δεν έχω ιδέα. Πού γυρίζει τελευταία. Σε ποια χείλη, πού, τι είναι, δεν ξέρω. Τέλος της Μάτζια, ναι. Όπα, Iron Man, σαν Mariner, τι κάνει εδώ ακριβώς. Marvel Comics, τα πήγαν αλλού μετά. Και τα βγάζανε έτσι, εκεί που έβγαινε Tales of Suspense, μετά το κάνανε Iron Man, σαν Mariner. Ο ανήκει το Σάμα, χήμαρος εκτός, αναβρασμός εντός. What? Οκ, μάλλον είχαμε κάποια αλλαγή εδώ. Εδώ βλέπουμε καζίνο, ρουλέτα, αλλά κάτι έχει πάει λάθος εδώ. Άμα πέφτει στο νερό και τον βγάζει τίποτα ο Σαμαρίνερ, παίζει να τον σώζει τίποτα ή κάτι τέτοιο. Όχι. Πάλι ο Whiplash. Βλέπετε, ακόμα με τον Whiplash έχουμε να κάνουμε. Έπαιξε αρκετό, σε αρκετά κόμιξ δηλαδή τον έχουμε να τις παίζουμε. Έπαιξε ένα αλφα ρόλο ο Whiplash. Οκ. The Invisible Iron Man 1. The Big Premier Issue. Και εδώ μετά ξεκίνησε να παίρνει το δικό του κόμιξ, μάλλον ο Iron Man. Εμβληματικό. Ωραία, εμβληματική γραφική νουβέλα. Ο ανήκει το Σάιμαν μόνος εναντίον των MPI ή αλλιώς τι τρόπος να ξεκινήσει το δικό σου περιοδικό. What? Και ποιοι είναι αυτοί εδώ οι τύποι, οι MPI, δεν ξέρω, και είναι αυτοί εδώ, αλλά μάλλον πλέον έχουμε μόνο του τον Άιρμαν σε δικά του τεύχη και αυτά. Και για να το παντρέψουμε μαζί, αυτό λογικά έχει συνέχειες και τέτοια. Invisible Άιρμαν, Invisible Demolisher, ο καταστροφέας. Κατεδαφιστής, ναι, οκ. Όχι καταστροφέας, κατεδαφιστής, ναι, οκ. The Demolisher. Όπου μοιάζει πάρα πολύ με τον Titanium Man. Και πρέπει να είναι ο ίδιος, απλά με άλλη στολή. Θα μπορούσε. Α, όχι, δεν πρέπει να είναι καν στολή. Πρέπει να είναι σαν ρομπότ αυτό. Ή κάτι τέτοιο. Και λογικά συνεχίζονται αυτά. Γι' αυτό τα έχουμε παντρέψει όλα μαζί σε μία γραφική νουβέλα. Δεν ξέρω. Γιατί και πώς. Αλλά όπως και να έχει, μου αρέσει αυτό που βλέπω. Ειδικά τα κλασικά σκίτσα γιατί είναι και παλιά αυτά. Oh! My friend, my father, the fearsome freak. Ο φίλος μου, ο θρός μου, το κακό, το τέρας. Το φρικιό, το τέρας. Εντάξει, είναι εκεί. Αλλά γιατί ο φίλος μου, ο θρός μου, το τέρας. Πες άλλα φίλοι πρώτα, τίποτα, δεν ξέρω. Και εδώ τι κάνει, φορτίζεται ακριβώς. Παίζει. Γιατί να έχει συνδεμένο το. Για δεν ξέρω. Οκ. Ναι, και πού είναι. Παίρνει την. Η Πέπερ ήταν αυτή ή κάποια άλλη. Δεν ξέρω, καταφύγιο στην οικοδομή και αυτά. Την παίρνει πάντως. Έλα ρε φίλε. Δεν είναι ο Χάπι. Ο Χάπι. Το Φρίκ είναι ο Χάπι. Ποιο είναι ο Σιντικό. Όχι, δεν νομίζω. Ο ανίκητος μονόκερος. What? Μονόκερος και αυτόν. Επειδή έβαζε αυτό πάνω. Μάλλον ο ανίκητος μονόκερος. Και θα έχουμε και αυτό το κόμιξ. Ναι.
Όπου ναι, δεν φαίνεται πολύ μεγάλο, αν και πλέον που είναι μόνο στο Iron Man, βλέπετε που μεγάλο αναμέσω αμέσω και τα κόμιξ που δεν είναι σερτ με Captain America και τέτοια. Αυτά ειδικά που είναι τα δικά του τελείω είναι πιο μεγάλα σε σχέση με τα άλλα. Και εδώ παίζει να έχει κι άλλο ή να είναι όλο αυτό, όχι. Παίζει να είναι όλο αυτό. Βλέπετε πόσο μεγάλα γίνανε. Ωραίο. Ωραίο. Εκτός ελέγχου στο μακρινό μέλλον. Τι φασούλα, δεν ξέρω. Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Πολύ ωραία αυτή η νουβέλα. Ο εικονογράφος Gene Colan και αυτά. Τι έχει κάνει. Εντάξει, Daredevil, Wolverine, Howard the Duck. Εντάξει, Howard the Duck, αυτός είναι σαν τον Donald Duck. Τι φασούλα. The Tomb of Dracula. What? Και αυτά της Marvel είναι. Εικονογραφής, αναλλακτικό εξόφλο, τα άρμα. Εντάξει, αυτό είναι πολύ πιο σύγχρονο σκίζο σχέση με αυτά. Ξεγελάει λίγο. Αλλά εντάξει, εικονογραφής, αναλλακτικές εκδοχές του Iron Man, διάφορα, ναι. Okay. Στο επόμενο τι έχουμε, X-Men σχίσμα, έλα ρε φίλε. Θα το πάρουμε και αυτό. Και αυτό θα είναι το σχίσμα εννοείται, όπου νομίζω πες να βγαίνει και αυτή την εβδομάδα. Μην πω να βγαίνει αυτή την άλλη, πες να βγαίνει και αυτή την εβδομάδα. Εννοείται το θέλω και αυτό το σχίσμα, θα το δούμε και αυτό. Τώρα αυτά τα τεύχη όπου είναι τευχάρες, θα θέλω να τα δούμε. Αυτά και τα δύο μ' άρεσαν αρκετά. Αλλά ειδικά αυτό που είναι και μεγάλο και αυτό, και τα δύο αυτά μ' άρεσαν πολύ. Καλώς ή ευτυχώς τουλάχιστον τα πήρα γιατί μ' άρεσαν. Τώρα πότε θα διαβαστούν, λογικά θα διαβαστούν, απλά θα μείνουν συλλογικά, αλλά εντάξει, το είναι ένα άλλο θέμα. Αυτά. Αυτά τα δύο για σήμερα. Τώρα από αύριο μπαίνουμε σε πρόγραμμα με τις υπόλοιπες συλλογές όπου ήταν που είχαν να κάνουμε φτιάξιμο. Bismarck, Καραβέους, από την Ασέτ, από την Αγκοστίνη, Iron Man, Dodge και τέτοια. Έχουμε πραγματάκια για να δούμε. Από αύριο νομίζω μπαίνουμε σε πρόγραμμα από εκείνα. Κάποια είναι τριπλά τεύχη και κάποια είναι διπλά. Αλλά τα άφησα επίτηδες για να πάρουμε και αυτά που κυκλοφόραν τώρα. Και να τα δούμε όλα μαζί και σιγά σιγά να μπούμε σε σειρά. Σιγά σιγά τελειώνουμε το όλο πανηγύρι του Catch-up. Αυτά. Τα βλέπετε και εσείς εννοείται μου γράφετε κάτω στο σχόλιο ό,τι θέλετε να πούμε, ό,τι έχετε να προτείνετε για ακόμη. Ποια είναι καλά, τα επόμενα αυτά, ό,τι είναι να δούμε. Τώρα έχω και λίγο παραπάνω χρόνο, κάθομαι πιο χαλαρός να δω και κάνα σχόλιο να τα πούμε και λίγο εκεί. Και λίγο πολύ αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Και αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλες διάφορες συλλογές όπου βλέπουμε, συλλέγουμε ή φτιάχνουμε μαζί, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από εμάς. Και εννοείται να μην ξεχάσουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά που στηρίζουν πλέον και οικονομικά το κανάλι και συγχαρητήρια γιατί πήραν το χρήσμα των επίτιμων μελών του καναλιού.